Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν την ευγενική καλοσύνη όπως πάντοτε να ανταποκριθούν στην πρόσκλησή μας και να έρθουν εδώ στο Επισκοπείο προκειμένου να απευθύνουμε στην αγάπη σας έναν λόγο παρακλητικών επί τη επιούση μεγάλη τοπική εορτή του πολιούχου της νήσου μας, της Σύρου μας, της ευλογημένης Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού. Είναι γνωστόν ότι σε όλη την ευλογημένη πατρίδα μας δεν υπάρχει τόπος, πόλης μεγάλη και χωριό που να μην έχει Άγιο Προστάτη, τον οποίον σέβεται, ευλαβείται, τιμά και την ημέρα της μνήμης του πανδήμως τον εορτάζει. Είναι αυτή η πίστη του λαού μας, είναι αυτή η παράδοσή μας, οι ρίζες που κρατούν τις γενναίες μεταξύ τους, εκτός των άλλων και με την θρησκευτική μας πνευματική κληρονομιά. Έτσι η Σύρα αξιώθηκε από τη χάρη του Θεού να έχει πολιούχο Άγιό της, τον Άγιο της Ναυτοσύνης, τον Άγιο των Ναυτικών, τον Άγιο των Θαλασσών, τον Άγιο Νικόλαο, τον επώνυμο της Νίκης, όπως ακριβώς λέγει και η Ιερά Υμνοδία. Έτσι και εφέτος προετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τον Άγιο Νικόλαο με κάθε λαμπρότητα όπως αξίζει στην προσωπικότητά του ως ενός επιφανούς εκκλησιαστικού ανδρός που έζησε τον 4ο αιώνα και που όμως το όνομά του παρέμεινε στην αιωνιότητα ως φάρος ο οποίος με το φως του φωτίζει τη ζωή της Εκκλησίας, των Επισκόπων, επίσκοπος ήταν και εκείνος, κυρίως όμως τις καρδιές των ανθρώπων ώστε να φιλανθρωπεύουν και να αγκαλιάζουν με συμπάθεια και με αγάπη τους συνανθρώπους τους. Το πολιτήκιο του Αγίου Νικολάου είναι πολύ χαρακτηριστικό. «Εκτίσω τη ταπεινώση τα υψηλά», λέει ο Ιερός Υμνογράφος. «Με την εσωτερική του ταπείνωση κατέκτησε τα υψηλά, τις υψηλές πνευματικές κορυφές, ώστε σήμερα η Εκκλησία μας να τον έχει ανακηρύξει μέγα, το δε όνομά του να δίδεται κατά το βάπτισμα σε χιλιάδες ανθρώπους, σε ολόκληρη τη χριστιανική οικουμένη και όπου υπάρχουν ναοί, να προστρέχει ο λαός με ευλάβεια, να σπάζεται τις εικόνες του και να ζητεί τη βοήθειά του. Κυρίως όμως οι ναυτικοί μας, οι θαλασσινοί μας, οι οποίοι έχουν τον Άγιο Νικόλαο συμπλωτήρα και συγκυβερνήτη τους. Δεν θα λησμονήσω ποτέ τα συγκινητικά λόγια ενός καπετάνιου σε ένα ταξίδι μου από τον Πειραιά στη Σύρα, ο οποίος μου είπε «σε αυτήν την καρέκλα δέσποτα να μην καθίσετε, γιατί απόψε και πάλι επειδή είναι φουρτούνα θα κάνει βάρδια ο Άγιος Νικόλαος, ο οποίος θα φυλάξει το καράβι για να φτάσουμε ασφαλείς στον προορισμό μας». Στον περικαλεί λοιπόν και περίελαμπρο ναό του, που είναι ένα από τα ωραιότερα οικοδομήματα της νεοτέρας Ελλάδος, δικαίως χαρακτηρίστηκε ωραίον ωραιότερος ο Άγιος Νικόλαος της Σύρας, θα εορτάσουμε και φέτος τη μνήμη του, έχοντας μάλιστα και την ιδιαίτερη ευλογία από το 2007 να φυλάσσουμε και μικρό απότμημα εκ των ιερών του Λιψάνων, το οποίο όπως ενθυμίστε όλοι προσέφερε ο καρδινάλιος Τεταμάντσι του Μιλάνου στην Ιερά Μητρόπολη και διεκόμισε εδώ πανηγυρικά ο αείδημος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος. Η φετινή εορτή θα έχει την εξαιρετική χάρη αλλά και τιμή να λαμπρυνθεί και από την παρουσία του εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας κυρίου Προκοπίου Παυλόπουλου, τον οποίον παρεκαλέσαμε τόσο εμείς όσο και ο κύριος Δήμαρχος με έγγραφο του Δήμου Σύρου Ερμούπολης, προσκλήσεις τις οποίες και απεδέχθη ο κύριος Πρόεδρος προκειμένου να παραστεί εφέτος στην εορτή του Αγίου Νικολάου στη Σύρα. Πρέπει να τονίσουμε ότι η μεγάλη εορτή για την πατρίδα μας είναι στον Πειραιά, στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, εκεί όπου παρίσταται και η πολιτιακή τάξη. Όμως ο Πρόεδρος επέλεξε αντί τούτου να έρθει κοντά μας την Κυριακή το πρωί, να παρακολουθήσει τη Θεία Λειτουργία, να τον τιμήσουμε καθώς το θεωρούμε χρέος μας με το μετάλλιο της Ιεράς Μητρόπολης, επειδή η Σύρα και η τοπική μας Εκκλησία του οφείλουμε ευεργεσίες. Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι τρία έργα της τοπικής μας Εκκλησίας δεν θα είχαν υλοποιηθεί χωρίς τη βοήθειά του όταν ήταν Υπουργός Εσωτερικών. Η αποκατάσταση των περίλαμπρων κοδωνοστασίων του Ναού της Αναστάσεως στο Βροντάδο,
το Πνευματικό Κέντρο του Μητροπολιτικού Ναού της Μεταμόρφωσης και η εσωτερική ανακαίνιση και ο εξορεϊσμός του Ναού του Αγίου Δημητρίου. Έργα τα οποία ο ίδιος με την παρουσία του είχε έλθει και εγκαινιάσαμε. Θα το απονείμουμε λοιπόν των Χρυσών Σταυρών της Ιεράς Μητρόπολης την τιμητική αυτή διάκριση, προκειμένου να του εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας και να τον ευχαριστήσουμε. Και εν συνεχεία θα τεθεί μαζί μας επικεφαλής της λιτάνευσης της Αγίας Εικόνας του Αγίου, θα απευθύνει διάγγελμα προς τον λαό της Ήρου από την ιστορική πλατεία Μιαούλη και στο άγαλμα του Κανάρι θα ρίψει μόνον εκείνος στεφάνι στη θάλασσα στη μνήμη των πνιγέντων ναυτικών. Επίσης, όπως όλοι γνωρίζουμε και έχει ανακοινωθεί, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου μας, εν συνεχεία θα τιμηθεί στο Δημαρχιακό Κατάστημα και στην αίθουσα τελετών επίτιμος Δημότης του Δήμου Σύρου Ερμούπολης. Είναι μια ξεχωριστή τιμή για το νησί μας, την οποία μάλιστα θα προβάλλει και η κρατική τηλεόραση, η οποία θα συνοδεύει τον Πρόεδρο και με ρεπορτάζ θα καλύψει την εδώ παρουσία του και τις τελετές της εορτής του Πολιούχου μας. Απευθύνω λοιπόν παρακλητική προς όλους σας αίτηση και σας προσκαλώ και σας καλώ πατρικά και αδελφικά πανδήμως να εορτάσουμε τον Άγιό μας και κατά τη διάρκεια του Εσπερινού και κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, αλλά και να υποδειχθούμε με εγκάρδιες εκδηλώσεις αγάπης και τιμής στον Εξαχότατο Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος όπου και αν εμφανίζεται είναι αντικείμενο εκδηλώσεων αγάπης του λαού μας. Τούτο εζήσαμε και εβιώσαμε και 15 Αυγούστου κατά τη λιτάνευση της Αγίας Εικόνος στην Τίνο, όπου ο κόσμος ξέφευγε από την ασφάλεια και προσέτρεχε με πολύ αγάπη να τον χαιρετήσει και ο ίδιος παρακάπτοντας το πρωτόκολλο βρέθηκε κοντά στους ανθρώπους, τους χαιρέτησε, τους αγκάλιασε και άκουσε λόγους καλούς και θα έλεγα για την καρδιά του γεμάτους δύναμη και υπομονή που την χρειάζεται και εκείνος στα ευθυνοφόρα καθήκοντά του. Ο αρχοντικός λοιπόν και ευγενής λαός της Ήρου είμαι βέβαιος ότι δεν θα υποληφθεί και σε αυτήν την ημέρα και σε αυτήν την ευλογημένη συντυχία στο να τιμήσει τον Άγιο Νικόλαο και να χαιρετήσει την παρουσία του Εξοχοτάτου Προέδρου της Δημοκρατίας. Επίσης, δύο πολεμικά πλοία, ο Σιμιτζόπουλος και ο Στράβων, θα ευρίσκονται λιμενισμένα στο λιμάνι της Ήρου και θα αποδώσουν τιμές μαζί με τα σκάφη του Λιμεναρχείου, του Ναυτικού Ομίλου, των Ελαίων αλλά και ιδιωτών, αλλά και των επιβατηγών που καταφθάνουν κατά την ώρα της λιτάνευσης και με την παρουσία τους δίνουν ένα ξεχωριστό χρώμα στην τελετή και στην δίωδο, στην αυτή την ημέρα θα έλεγα ευλογημένη πορεία του Αγίου Νικολάου από τον ναό του μέσα στην πόλη μας, την οποία ευλογεί με την παρουσία του και αγιάζει με τα γεμάτα από την αλμύρα της θάλασσας, αλλά και την αγιοσύνη του άμφιά του. Θέλω επίσης να σας ενημερώσω ότι το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ώρα 6, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη μουσική πνευματική εκδήλωση μέσα στο ναό του Αγίου Νικολάου, εφέτος οι δύο χοροδίες του Αγίου Νικολάου και του Αγίου Γεωργίου Καρίτσι, που το πρωί θα αποδώσουν και τους λειτουργικούς ύμνους μέσα στο ναό, θα τραγουδήσουν και θα ψάλουν. Είναι 10 χρόνια από την επέτειο αδελφοποίησής τους, όπως επίσης η εκδήλωση αυτή θα κλείσει με ωραία μουσικά κομμάτια από την περιώνυμη και κατά πάντα άξια Δημοτική Φιλαρμονική του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και τους ευχαριστούμε όλους για την θετική τους ανταπόκριση σε αυτήν την εκδήλωση. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε εκείνους οι οποίοι στηρίζουν αυτήν την ώρα την αντιμετώπιση των όσων χρειάζονται για τις εκδηλώσεις αυτές, τον κύριο Αθανάσιο Μαρτίνο, την Blue Star Ferries, την Ελένη Ξίγου Ace, τους αφανείς και εμφανείς και γνωστούς συνεργάτες μας και φίλους μας, τον κύριο Στυλιανό Νιώτη, που προθήμως συνέτρεξαν να μας βοηθήσουν ώστε η όλη εκδήλωση να έλθει εις πέρα σέσιον όπως ακριβώς αξίζει στον πολιτισμό και στην αρχοντιά της Ήρας μας. Θέλω επίσης να υπό ότι η παρουσία του Προέδρου σηματοδοτεί και την αγάπη του για το νησί μας, μια αγάπη που έχει εκδηλωθεί στο παρελθόν όπως προείπα, εκτός από τα τρία αυτά έργα, αλλά και με άλλους τρόπους, όταν στήριξε πάρα πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση σε έργα και πρωτοβουλίες
καθά μου είχαν από τότε υπεί οι διοικούντες τον τόπο μας. Με αυτή λοιπόν την προσδοκία και την χαρά της λειτουργικής συντυχίας μας και της συνευχητικής παρουσίας μας, να παρακαλέσουμε τον Άγιο Νικόλαο να μας βοηθήσει να συνεχίσουμε το έργο μας, τη διακονία μας, να έχουν καλές θάλασσες οι ναυτικοί μας, να παύσουν άνθρωποι να πνίγονται στις θάλασσες και μάλιστα μικρά παιδιά και να χάνονται άδικα, αναζητώντας ένα καλύτερο αύριο για τη ζωή τους και έναν καλύτερο τρόπο ζωής. Με την προσευχή προς τον Άγιό μας να γίνουμε όλοι φιλανθρωπότεροι και πιο αλληλέγγυοι προς τους συνανθρώπους μας, αλλά και να μας δώσει υπομονή να σηκώνουμε τους σταυρούς των δοκιμασιών, των θλίψεων, των απογοητεύσεων που πολύ εύκολα μας προσφέρουν οι συνάνθρωποι μας, πολλές φορές τόσο άδικα. Με αυτή λοιπόν την προσδοκία εύχομαι να αξιωθούμε να εορτάσουμε όπως πρέπει τον Πολιούχο μας Άγιο και η σκέπη Του και η ευλογία Του να είναι στις καρδιές μας και στη ζωή μας. Επίσης, τελειώνοντας, γιατί είναι μία πληροφορία της τελευταίας στιγμής, θέλω να υπό ότι τις εορτές μας θα λαμπρύνει και η φιλαρμονική του πολεμικού ναυτικού, αλλά και τιμητικό άγημα, το οποίο θα καταφθάσει το Σάββατο το μεσημέρι στην Ερμούπολη για τις εκδηλώσεις μας. Εύχομαι σε όλους χρόνους πολλούς, υγιεινούς και ευλογημένους και με την έναρξη σήμερα του τελευταίου μήνα του έτους 2015 να έχουμε καλόν μήνα και καλές εορτές. Σας ευχαριστώ.